Εγώ θέλω να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Έχετε ένα δικό σας άτομο που έχει πάθει ένα κάταγμα ισχύου. Είναι 80 χρονών, καταφέρνει να φύγει από το νοσοκομείο με τις λίγες ψυχοθεραπείες που θα προλάβει να κάνει εκεί και επιστρέφει στο σπίτι. Αυτό το άτομο είναι πολύ πιθανό να κλειστεί μέσα στο σπίτι, να έχει κατάθλιψη, να φοβάται, να μην μπορεί να κοιμηθεί, να κλειστεί από το φόβο γιατί δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του. Αν όμως η φυσικοθεραπεία γίνει σωστά, με πράγματα που τα δικαιούται από το ασφαλιστικά ταμεία, από τον ΕΟΠΗ, από ελεύθερους επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές, τότε μπορεί να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν την πτώση. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν από την πτώση και θα ξεπεράσει μία κατηφόρα που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που θα βγει από το νοσοκομείο. Γιατί τα πιο συχνά και τα πιο επικίνδυνα κατάγματα, που είναι θανατηφόρα πολλές φορές, είναι τα δεύτερα. Δηλαδή, όταν δεν έχει γίνει σωστή αποκατάσταση, γυρίζει στο σπίτι, είναι κλεισμένο κάποιο, είναι φοβισμένο, δεν έχει ενδυναμωθεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί, βλέπουμε ότι ξαφνικά αμέσως μετά από αυτό το χειρουργείο είναι σαν να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω από έναν ασθενή. Αν όμως τότε γίνει σωστή παρέμβαση του ψυχοθεραπευτή, υπάρχει μια πραγματική πρόληψη να μην φτάσει να έχει κατάθλιψη από την έννοια τη κινητικότητα, από το κλείσιμο που θα έχει. Είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που το βλέπουμε συχνά. Γι' αυτό χρειάζεται να είναι ευαισθητοποιημένοι όλοι και να κυνηγάνε το δικαίωμα στη φυσικοθεραπεία, όπως έλεγε και το σπορ που είδατε. Τώρα, για τις δυνατότητες της φυσικοθεραπείας, ειδικά όταν συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν περισσότερες από 35 μη μεταδοτικές παθήσεις που η φυσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει. Η φυσικοθεραπεία γιατί έχει τον συνεχή τον έλεγχο, την εποπτεία, την παρακολούθηση τις δραστηριότητες που θα κάνει κάποιος. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα φυσικοθεραπευτής από πάνω, μπορεί να κάνει ο άλλος περπάτημα, να κάνει χορό. Αλλά το ότι ο φυσικοθεραπευτής σε συνεργασία με τον γιατρό του, με την ομάδα που υπάρχει, μπορούν, ελέγχουν και υποστηρίζουν συνεχώς τον ασθενή, μπορεί να του αλλάξει πραγματικά τη ζωή. Τώρα, οι τελευταίες μετρήσεις, θα δείτε τι θα είναι και δράσεις του Υπουργείου Υγείας φέτος, είναι για την πρόληψη του καρκίνου. Όχι για αυτούς που έχουν καρκίνο και με τι κάνουν μετά για να συνέλθουν, ποια πρέπει να είναι η φυσική δραστηριότητα για να μην φτάσει κάποιος να έχει καρκίνο. Δηλαδή, ποια θα είναι, τώρα εμείς μελετούμε ποια θα είναι τα σωματικά τεστ της αξιολόγησης που πρέπει να κάνει ο φυσικοθεραπευτής για να λέει ποιος είναι σε μια κατάσταση κινδύνου και θα πρέπει να προσέξει περισσότερο. Και μια διαδικασία αξιολόγησης των εμποδίων, δηλαδή τι προβλήματα έχει και ποιος είναι ο αλγόριθμος λύσης των προβλημάτων σε συγκεκριμένα προβλήματα και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν από τον φυσικοθεραπευτή για να μπορέσει να έχει ξανά κινητικότητα. Το ίδιο το βλέπουμε και σε άλλες μεταδοτικές παθήσεις, όπως είναι το ζάχαρο. Και αυτό μέσα από την άσκηση, από την κίνηση και την ισορροπημένη διατροφή. Βλέπετε φίλους σας, γνωστούς σας, που όταν έχουν χάσει κάποια κιλά και έχουν ασκηθεί περισσότερο, μπορεί να μην χρειάζονται καν τα φάρμακα ή να βελτιωθεί πολύ η ζωή τους. Άρα δεν είμαστε μόνο για τα θέματα ψυχικής υγείας που έχουμε σήμερα. Πολύ σημαντικό είναι η άνοια που το βάλαμε στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, όπως είπε και ο καθηγητής. Συνδυάζεται, δεν είναι μόνο νευρολογικό κομμάτι. Πιο πολύ το βλέπουμε στο θέμα της ψυχικής υγείας. Τα άτομα που εμφανίζουν άνοια είναι στην αρχή και αποκτούν μια μεγάλη δραστηριότητα, καταφέρνουν και έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητά τους. Άρα πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι όλοι και οι γιατροί και οι συνοδοί και οι ίδιοι και οι ψυχοθεραπευτές ότι είναι ένα πεδίο που μπορούμε να δουλέψουμε και να προσφέρουμε πάρα πολλά. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή παρουσία.